Αριστοτρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Σας βλέπω σε μια αγωνιστική, μαχητική διάθεση. Έχει βγει η αγωνιστική μου διάθεση, όσο και να την έχω περιμαζέψει, ξεχύθηκε. Ξεχύθηκε. Λοιπόν, προχθές μου στέλνει στο Messenger η Αριστονίκη μας ένα σύνδεσμο για μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών στο ΑΒΑΖ. Καλά τα λέω? Mm-hmm. Πατάω το σύνδεσμο, θα σας βάλω το σύνδεσμο και στην περιγραφή του βίντεο. Πατάω το σύνδεσμο, λέω τι είναι τούτο το πράγμα που μου στείλουν τούτη. Τι είναι αυτό που μου έχει στείλει. Πατάω πάνω, είναι στο secure ΑΒΑΖ, secure.avaz.org. Λέει, είναι καμπάνια για κατάργηση των τετράμινων εξετάσεων και έναρξη διαλόγου για μαθητοκεντρική μεταρρύθμιση. Λοιπόν, το έχει ξεκινήσει η Αριστονίκη Τριφωνίδου αυτήν την καμπάνια και είναι προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Μάλιστα. Γράφεις, οι τετράμινες εξετάσεις δημιούργησαν πλήθος προβλημάτων στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, στήχησαν σε εκπαιδευτικό χρόνο, αύξησαν κατακόρυφα τις αγχώδεις διαταραχές και τη σχολική άρνηση, πίεσαν τους μαθητές και μείωσαν την ποιότητα ζωής τους. Τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά και δυσανάλογα με την επίδοση των μαθητών. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, να μας μιλήσεις για αυτό το ζήτημα και ως ψυχολόγος, αλλά και ως μητέρα μαθητών. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι για να εξηγήσουμε λίγο τι έγινε. Έχει ψηφιστεί τα παιδιά του Λυκείου τέλος πάντων σε αυτή τη φάση και αργότερα και του γυμνασίου μετά το πέρας του τετράμινου να κάνουν μια εξέταση τύπου Πανκυπρίων Πανελληνίων Εξετάσεων, ακριβώς την ίδια φιλοσοφία, όπου θα μετράει το 40% του βαθμού τους, ενώ το 60% του βαθμού τους βγαίνει μέσα από διαγωνίσματα, είτε 10 λεπτά, είτε 15 λεπτά, είτε 20 λεπτά, είτε 45 λεπτά, αλλά και την απόδοσή τους στο προφορικό. Και θα συμψηφίζονται οι δύο βαθμοί για τον τελικό βαθμό του τετραμήνου. Αυτό θα γίνεται 2 φορές το χρόνο, ενώ στην τρίτη λυκείου θα γίνεται 3 φορές. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, οι βαθμοί που παίρνουν τα παιδιά στις εξετάσεις του τετραμήνου θα ψηφίζονται με τις εξετάσεις τις τελικές. Οι βαθμοί που θα γίνονται μέσα στα πλαίσια του τετραμήνου, το 60%, θα συμψηφίζεται με το 40% και εκεί θα βγαίνει ο βαθμός του τετραμήνου. Μετά το επόμενο τετράμινο το ίδιο πράγμα και στο τέλος θα βγαίνει ένας γενικός βαθμός. Στην τρίτη λυκείου θα γίνονται 3 φορές, επί 3 θα γίνεται αυτό, εκτός αν μεταρρυθμιστεί περαιτέρω και θα γίνει και θα υπάρξει κάποιο οποιαδήποτε αλλαγή, γιατί είναι πολύ ρευστό το πεδίο. Γενικότερα όλη την ώρα ακούμε διάφορα, θα αλλάξει το ένα, θα αλλάξει το άλλο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που βλέπω και το οποίο με θυμώνει πάρα πολύ είναι ότι δεν θα την ονόμαζα μεταρρύθμιση, είναι απορρίθμιση αυτό που έχει γίνει. Είναι απορρίθμιση σε όλα τα παιδιά. Απορρίθμιση των παιδιών, απορρίθμιση των γονιών, απορρίθμιση των εκπαιδευτικών. Τα παιδιά, τα λέγαμε, πέρασαν 2 πανδημικές περιόδους που άνοιγαν και κλείναν τα σχολεία τους, δοκιμάστηκαν στην τηλεκπαίδευση, δοκιμάστηκαν στο να κάνουν πράγματα που δεν έκαναν ποτέ στη ζωή τους, στερήθηκαν τα νιάτα τους, στερήθηκαν τους φίλους τους, στερήθηκαν την κοινωνικοποίησή τους, τις δραστηριότητές τους. Και έρχεται λοιπόν αυτή η χρονιά που άλλαξαν κάποια πράγματα, η επιστήμη βοήθησε και μπορέσαμε να μην έχουμε τα άνοιξε κλείσε το σχολείο, προκειμένου να έχουν μια κανονική χρονιά επιτέλους αυτά τα παιδιά, και ήρθε ο θεσμός στο τετραμήνο. Γιατί σου λέει να ζήσουμε κι εμείς μια φυσιολογική χρονιά? Όχι. Να βάλουμε και κάτι άλλο, να έχουμε κάτι, μια δράση, κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Μην βαρεθούμε αυτή τη χρονιά που δεν θα έχουμε τα άνοιξε κλείσε. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν ο θεσμός των τετραμήνων και έχουμε παιδιά τα οποία σχολάνε από το σχολείο, τρέχουν στα φροντιστήρια,
γυρνάνε στο σπίτι 8-9 το βράδυ, διαβάζουν ό,τι μπορέσουν για την επόμενη μέρα κτλ. Δεν ξέρω σε ποιον ικανοποιεί, ποιον εξυπηρετεί, ποιον βοηθάει στο τέλος της ημέρας. Δεν έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Μόνο στην Κύπρο έγινε αυτή η μεταρρύθμιση, έγινε και στην Ελλάδα? Όχι, ακόμη στην Ελλάδα δεν. Συνήθως εμείς τους κλέβουμε. Αυτοί δεν μας κλέψαν ακόμα να κάνουν αυτό το υπέροχο σύστημα. δεν ξέρω αν το κάνουν. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι μια διαλαξία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου για διάλογο, σαν να κοφεύει απέναντι στις δυσκολίες των παιδιών, σαν να μην αντιλαμβάνεται. Και να πω κάτι, αν αυτοί οι κύριοι παίρνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία γιατί έχουν τη χρηματική δυνατότητα να το κάνουν, να πάνε να γυρίσουν και να πάνε σε μια συμβατή κυπριακή οικογένεια που τα βγάζει με το ζόρι πέρα και που πιστεύει στο δημόσιο σχολείο και στη δωρεάν παιδεία, να χτυπήσει την πόρτα και να δουν πώς ζουν αυτές οι οικογένειες και τα παιδιά τους και οι γονείς τους, για να καταλάβουν τι έχει κάνει η μεταρρύθμισή τους. Γιατί ζούμε πολύ δύσκολα πράγματα. Και το λέω και ως μητέρα παιδιού στη Δευτέρα Λυκείου και ως ψυχολόγος που βλέπω εφήβους και καλούμε καθημερινά να βοηθήσω παιδιά να διαχειριστούν κρίσεις πανικού, παραβατική συμπεριφορά, σχολική άρνηση, αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, θερίζουν. Για ποιο λόγο? Ποιο είναι το σκεπτικό του Υπουργείου Παιδείας, αν έχει διατυπωθεί κάπου? Αν δεν υπάρχει σκεπτικό. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Δεν κατάλαβα εγώ να υπάρχει οποιοδήποτε είδος σκεπτικό. Γιατί να σου πω κάτι, έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια στην Κύπρο. Θα μπορούσε να ανατεθεί αυτή η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο τμήμα το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του οποιοδήποτε άλλου, ακόμη και ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου ή πανεπιστημίου, ή υπάρχουν οι θεσμοί τέλος πάντων που μπορούν να το αναλάβουν αυτό, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κτλ., όπου θα μπορούσαν να κάνουν μία έρευνα, να εντοπίσουν τις δυσκολίες που έχει η εκπαίδευση, τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά, τις ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί, τις δυσκολίες που περνάμε, να βάλουν στόχους και να προτείνουν λύσεις, οι οποίες να μπουν σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Να υπάρχουν δηλαδή κάποια πρότυπα πειραματικά σχολεία που θα κάνουν αυτή τον πιλότο για να δουν πώς λειτουργεί, που δεν θα μετρούσε, απλά θα ήταν ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να μπει στα παιδιά, μπόνους παιδιά, αν συμμετάσχετε σε αυτό εθελοντικά, για να δούμε πώς θα πάει, να βγουν τα αποτελέσματα, να το δει η Επιτροπή Επιστημονική και να κρίνει αν αυτό λύνει τα προβλήματα της εκπαίδευσης, και μετά να έρθουν όμορφα και ωραία και να πούν, ορίστε, κάναμε την έρευνα, διαφάνηκαν τα αποτελέσματα, να το κάνουμε σε όλα τα σχολεία. Τι όμορφα πράγματα. Γιατί δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κουρασμένα παιδιά, να τους βάλουμε σε αυτή την ταλαιπωρία, να ταλαιπωρήσουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά, να τους χρησιμοποιούμε ως πειραματόζωα, να τους εξαντλήσουμε, να τους γεμίσουμε άγχος και φοβίες, ή να τους κάνουμε να την σκαπουλάρουν από το σχολείο συνέχεια και να μην θέλουν να το δουν μπροστά τους. Γιατί έτσι είπαμε ότι θα περάσει ο θεσμός των τετράμινων και για να πούμε ότι έχουμε επιτυχημένους θεσμούς ως κυβέρνηση και για να πούμε ότι δεν λέμε και ξελέμε, ορίστε, τα καταφέραμε και περάσαμε τις τετράμινες. Μάλιστα. Ή εκτός αν έχουν άλλου είδους πράγματα στο μυαλό τους, αν έχουν στο μυαλό τους να καταστρέψουν τη δημόσια εκπαίδευση για να τρέξουμε όλοι στην ιδιωτική. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να βρω μια λογική σε όλο αυτό. Και επειδή δεν βρίσκω εκπαιδευτική και ψυχολογική λογική, πήγα στην οικονομική λογική. Αν ούτε και αυτή υπάρχει, τότε σημαίνει ότι μιλάμε για παράλογα πράγματα. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι καμία ή δημοφιλής, ούτε influencer είμαι, ούτε έχω το απίστευτο κοινό και το δεν ξέρω ακολούθους και τα λοιπά, ούτε είμαι και πολύ καλή σε όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και τα λοιπά, δεν πολύ ασχολούμαι, το ξέρεις, δεν βρίσκω το χρόνο να ασχολούμαι, ούτε και το έχω να σου πω την αλήθεια.
Αυτό που όμως ένιωσα και πρωτίστως και ως μητέρα αλλά και ως γυναίκα ψυχολόγος είναι ότι πρέπει ο καθένας μας να κάνει κάτι. Και επειδή το λέμε συνέχεια σε αυτό το νησί, ότι πρέπει όλοι μας να κάνουμε κάτι και δεν μ' αρέσει η διαμαρτυρία του καναπέ. Δηλαδή να κάθομαι στον καναπέ, να παίρνω το κινητό μου και να λέω «Έσχος, τι είναι αυτά που κάνουν στα παιδιά μας» κτλ. Προσπάθησα να κάνω αυτό το ψήφισμα, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, πάλι δεν ήξερα πώς να το κάνω, το ψάξα εκεί, το έκανα από εδώ, ούτε να το κοινοποιήσω, δεν ξέρω και πολλά πράγματα από αυτό. Τώρα προσπάθησα τέλος πάντων. Ασχολιόμουν με το κινητό μου, σου το κοινοποίησα εγώ στο Facebook μου, θα το βάλουμε το link κάτω από το βίντεο αυτό, ώστε όσοι φίλοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια να μπουν μέσα να υπογράψουν. Αν πατήσει κάποιος το σύνδεσμο, έχει τις οδηγίες για το πώς να το κάνει, βάζει το email του, το όνομα, το επίθετο του, την περιοχή της Κύπρου στην οποία κατοικεί, γιατί πρέπει να είναι Κύπροι πολίτες αυτοί που θα υπογράψουν στο ψήφισμα, δεν είναι έτσι? Γιατί ναι, αφορά... Κύπροι πολίτες. Γιατί αφορά ένα θέμα που έχει να κάνει με την κυπριακή παιδεία ή, ας το πούμε, καλύτερα εκπαίδευση παρά παιδεία, ο τρόπος με την οποία αντιμετωπίζεται. Και όποιος συμφωνεί και θέλει να μπει μέσα να υπογράψει. Ναι, ακριβώς. Απλά εξηγώ τους λόγους που κινητοποιήθηκα ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα, με όποιο βήμα μπορέσει κανείς να βρει, πρέπει λίγο να κάνουμε πράγματα. Όσο γίνεται, όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες, με ευγενή τρόπο και με διάθεση διαλόγου και συζήτησης, καμία επιθετική, καμία πολιτική σκοπιμότητα. Και το ξέρεις πολύ καλά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι κουρασμένα παιδιά, κουρασμένους γονείς, κουρασμένους εκπαιδευτικούς. Και αναρωτιέμαι. Για ποιον, γιατί, σε τι. Εύλογα αναρωτιέμαι και προσπαθώ να καταλάβω στο τέλος της μέρας σε τι βοήθησε όλο αυτό. Αριστονίκη μου, πέραν του να υπογράψουμε το ψήφισμα, εγώ μπήκα ήδη και το ψήφισα και όσοι Κύπροι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και συμφωνείτε με τις τοποθετήσεις της Αριστονίκης, είναι πολύ καλή ιδέα να πάτε στην περιγραφή του βίντεο, να βρείτε το σύνδεσμο, να τον πατήσετε και να υπογράψετε. Πέραν τούτου, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας οι γονείς σε αυτό το πολύ δύσκολο που περνάνε με τα τετράμινα? Γιατί τώρα έκανα κλικ και θυμήθηκα ότι στο τραπέζι της πρωτοχρονιάς έλεγε η ανιψιά μου, η οποία είναι μαθήτρια στην πρώτη ηλικίου, αναφερόντας τις τετράμινες εξετάσεις. Και έλεγε, θα τελειώσουν, ήταν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, δεν ήταν? Ναι, μετά. Μόλις τελείωσαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, μετά από μια εβδομάδα που άνοιξαν τα σχολεία, έκατσαν τα παιδιά για εξετάσεις. Μέχρι τώρα ακόμη παίρνει όλο αυτό. Έχουμε χάσει δηλαδή 1,5 πολύτιμο εκπαιδευτικό μήνα, χρόνο, όπου τα παιδιά θα διδάσκονταν κανονικά την ύλη τους για το δεύτερο τετράμινο. Αυτή τη στιγμή περιμένουν την τρίτη σειρά κορονόπληκτων παιδιών, τα οποία διαμεσούσεις της εξεταστικής περίοδου νόσησαν με κορονοϊό, να τελειώσουν εκείνα την εξέτασή τους, προκειμένου να διορθωθούν και να δοθούν οι βαθμοί, βασικά ποιοι βαθμοί, όπως λέγαμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο, τα λέγαμε έτσι με ένα μακάβριο τρόπο, λέγαμε ότι θα έρθει η νεκροψία, κάπως έτσι, δηλαδή, θα είναι η βαθμή, από ό,τι διαφαίνεται. Πώς στηρίζουμε τα παιδιά μας σε αυτό που το οποίο είναι δύσκολο? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν, έχω ακούσει διάφορα που και αυτά με θύμωσαν. Έχω ακούσει, λέτε για τα μωρά και τα παιδιά και είσαστε πολύ υπερευαίσθητοι με τα παιδιά και ας τους εκεί να πήξουν, να μάθουν, να δείξουν την αξία τους που τους βάζουν με βαθμούς εύκολα και οι τετράμινες εξετάσεις θα έρθουν να δείξουν την πραγματική τους γνώση. Καμία εξέταση, και το λέω και ως ακαδημαϊκός αυτό, δεν μπορεί να δείξει την πραγματική αξία κανενός ανθρώπου. Η εξέταση δείχνει εκείνη τη στιγμή τι γνωρίζεις για αυτό το αντικείμενο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το δείξεις, γιατί πρέπει να είναι και αξιόπιστος ο τρόπος εξέτασης.
Δηλαδή, για να μπορώ να πω ότι αυτή η εξέταση εξετάζει τις γνώσεις μου, θα πρέπει να είναι γνώσεις τις οποίες έχω διδαχθεί, γνώσεις τις οποίες έχω αφομοιώσει, γνώσεις τις οποίες έχω κάνει αρκετή πρακτική άσκηση για να δω ό,τι μπορώ να αντιπαρέρθω. Στις προκειμένες εξετάσεις, πολλά δειγματικά δοκίμια που έδωσε το Υπουργείο για να μάθουν τα παιδιά πώς θα είναι αυτές οι περιβόητες τετράμινες, δεν ήταν ίδιες με τις τελικά περιβόητες τετράμινες εξετάσεις. Δηλαδή μπήκαν άλλου είδους ερωτήσεις και άλλου είδους ασκήσεις από αυτές που έλεγαν ότι θα έμπαιναν. Επίσης, θα πρέπει να δει κανείς αν ο αριθμός των ερωτήσεων σε ένα εξεταστικό δοκίμιο μπορεί ένα παιδί αυτής της ηλικίας να τις απαντήσει στο χρονικό περιθώριο το οποίο δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, αν εσύ βάλεις 16 ερωτήσεις σε 1,5 ώρα χρόνο, σημαίνει ότι το παιδί θα πρέπει να αφιερώσει, ξέρω εγώ, πόσα λεπτά για την κάθε άσκηση. Άρα δεν του δίνεις κανένα περιθώριο να ξαναέρθει πίσω και να ξαναδεί την άσκηση και να δει μήπως έχει κάνει κάποιο λάθος ή γενικότερα να έχει αρκετό χρόνο ώστε να σκεφτεί σωστά, ιδιαίτερα όταν αυτές οι ερωτήσεις είναι και ενηγματικού τύπου, γιατί έχουν μπει και τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Μετά το άλλο σφάλμα είναι ο τρόπος αξιολόγησης. Σε κάποια μαθήματα υπάρχει ένας λαθεμένος τρόπος αξιολόγησης, όπου αν το παιδί κάνει μία προσεξία, δεν παίρνει κανένα βαθμό και παίρνει 0. Δηλαδή, ενώ έχει κάνει όλη την π.χ. μαθηματική εξίσωση και έχει κάνει λάθος π.χ. στο αποτέλεσμα γιατί μπερδεύτηκε, θα πάρει 0. Δεν θα πάρει κανένα βαθμό για την προσπάθειά του. Παρόλο που αντιλαμβάνεται ο αξιολογητής ότι το παιδί αυτό γνωρίζει προφανώς, απλά συγχύστηκε και έγραψε λάθος. Πώς το στηρίζουμε εμείς το παιδί που βιώνει αυτά τα άδικα, αυτά τα παράλογα? Ναι, αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι εξετάσεις δεν μετρούν την αξία ή αν θέλεις την ικανότητα του μαθητή στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Οι εξετάσεις είναι παράλογες. Άρα ερχόμαστε και δίνουμε δίκαιο στα παιδιά μας που φωνάζουν. Αυτό. Τους λέμε, έχετε δίκαιο, είναι παράλογο το σύστημα. Δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι απορρύθμιση. Έχετε απόλυτο δίκαιο που φωνάζετε και λέτε αυτά που λέτε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε να το δείξουμε αυτό το πράγμα. Αν όμως δεν τα καταφέρουμε, γιατί ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μας επιτρέπουν οι θεσμοί, τότε θα το παλέψουμε όσο το παλέψουμε, θα προετοιμαστείτε όσο μπορείτε, θα προσπαθήσετε όσο γίνεται, αλλά αν δεν είναι το τέλος του κόσμου, προέχει η ψυχική σας υγεία αυτή τη στιγμή. Μιλούσαμε για σωματική υγεία και τώρα μιλάμε και για ψυχική υγεία. Γιατί την έχουμε ξεχάσει την ψυχική υγεία. Εγώ νομίζω ότι ένα παιδί που βιώνει όλο αυτό, αν έχει και ένα γονιό που του λέει κακώς παραπονιέσαι, είσαι τεμπέλης και δεν έγραψες καλά, είναι που δεν διάβασες, τότε θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Αν όμως ο γονιός δείξει κατανόηση και ενσυναίσθηση σε αυτό που βιώνει το παιδί και του περάσει το μήνυμα ότι εφόσον είναι μια πειραματική καινούργια μεταρρύθμιση, παύλα απορρύθμιση κλπ. Και βιώνεται αυτό το οποίο δεν, κατά τη γνώμη και ψυχολόγων και εκπαιδευτικών, δεν είναι και η καλύτερη ιδέα να βιώσετε. Αν το διαβεβαιώσουμε το παιδί ότι όντως είναι κάτι δύσκολο, όντως είναι κάτι άδικο και ότι δεν κρίνεται η αξία του από το αποτέλεσμα αυτού του βαθμού, τότε θα το βοηθήσουμε το παιδί να κρατήσει την ισορροπία του, Ακριβώς. Δεν πρέπει να βγάζουμε τα παιδιά μας τρελά, δεν πρέπει να τα πιέζουμε περαιτέρω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα χειριστούν, γιατί μιλάμε για έφηβους, έτσι. Προσοχή λίγο στη διατύπωση, αλλά και στον τρόπο έτσι, που θα δείξουν. Επίσης, δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί,
Οι καθηγητές τους, οι εξεταστές δεν φταίνε για μία απόφαση του Υπουργείου. Δηλαδή... Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν αυτά που τους λέει ο εργοδότης τους. Ακριβώς. Δεν μπορούν να μην δηλαδή, κάνουν... Δηλαδή να μην προσωποποιείται ο θυμός προς τον εκπαιδευτικό, όχι, προς αυτόν που κάνει την εξέταση, προς αυτόν που διορθώνει την εξέταση, το εξεταστικό δοκίμιο. Ακριβώς. Δεν πρέπει. Η εκπαιδευτική, νομίζω σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, είναι αντίθετη προς αυτό το θεσμό και έχει βγάλει και ανακοινώσεις και η, τέλος πάντων που είναι όλοι ανήκουν η ΟΕΛΜΕ και άλλους συνδέσμους και συλλόγους που ανήκουν, έχουν βγάλει αρκετές ανακοινώσεις που ζητάνε και αυτή την κατάργηση των τετράμινων εξετάσεων. Ακούγονται σποραδικά οι φωνές και επιστημόνων και εκπαιδευτικών και παιδιών και γονιών, γιατί το έχουμε αυτό. Μιλάμε μόνοι μας από εδώ από εκεί και δεν μαζευόμαστε όλοι να γίνουμε μια γροθιά. Το έχουμε αυτό, ελληνισμός όλος νομίζω. Επαναλαμβάνω ότι όλη αυτή η κριτική γίνεται μόνο καλοπροαίρετα. Με βάση λοιπόν αυτά που βλέπω, αυτά που νιώθω και αυτά που γνωρίζω και θεωρώ ότι δεν έχει κανένα λόγο εδώ, γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για το μέλλον αυτού του τόπου, για τους μελλοντικούς επιστήμονες που θα έχουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους αποστραγγίζουμε την παιδικότητά τους και την ζωντάνια τους με λαθεμένες πολιτικές αποφάσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στα κατάλληλα πόστα για να κάνουν έρευνες και να λύσουν τα προβλήματα της εκπαίδευσης, αυτοί που γνωρίζουν, αυτοί που έχουν τη γνώση. Λες το προφανές, αλλά ακούγεται τόσο παράξενο, γιατί έχουμε συνηθίσει στο ότι οι αποφάσεις παίρνονται τουλάχιστον χωρίς διαφάνεια και χωρίς ξεκάθαρη δήλωση των λόγων και των κινήτρων για αυτές τις αποφάσεις. Λες το προφανές ότι θα έπρεπε να γίνονται μέσα από επιστημονική έρευνα και μέσα από προσπάθεια διαφάνειας και σωστής λήψης απόφασης στηριγμένης πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, όπως το έχεις περιγράψει προηγουμένως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας τις ανησυχίες σου. Εύχομαι αυτό το βίντεο να ταξιδέψει, να το δουν πολλοί γονείς, πολλοί εκπαιδευτικοί και πολλοί μαθητές και η συλλογή υπογραφών, η καμπάνια συλλογής υπογραφών για να καταργηθούν τετράμινες εξετάσεις στα λύκεια τα κυπριακά, να πάει καλά και να έχει αποτέλεσμα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε το σύνδεσμο για το, από τη secureavaz.org, ούτως ώστε εκεί να μπείτε να υπογράψετε εάν συμφωνείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.